Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο, γλυκό θέμα σήμερα. Είναι μια ιστορία που μου έστειλε μια νεαρή κοπέλα. Η ίδια είχε γράψει στον πρόλογο του email, στην επικεφαλίδα του email, προσωπική ιστορία, θέμα για το κανάλι. Εγώ έγραψα στον τίτλο προσωπική ιστορία πένθους από μια νεαρή κοπέλα, θέμα για το κανάλι. Γεια σου Θέκλα, μου λέει. Γεια σου αγαπή μου. Λέει το όνομά της. Με λένε αυτό το όνομα και αποφάσισα να σου στείλω και εγώ το βίωμά μου σε περίπτωση που θα μπορούσε να συζητηθεί στο κανάλι. Παρακολουθώ πολύ τα βίντεό σου γιατί πάνω απ' όλα με ανακουφίζει η ανθρώπινη ματιά που αντιμετωπίζεις τα θέματα της ψυχής. Ευχαριστώ αγάπη μου. Είμαι 25 χρονών και πριν 2 μήνες έχασα τη μαμά μου από καρκίνο με τον οποίο πάλευε τα τελευταία 3 χρόνια. Συλληπιτήρια αγάπη μου. Τους τελευταίους 2,5 μήνες της ζωής της η χειροτέρευση της ήταν ραγδαία, υπέφερε πάρα πολύ και πραγματικά εύχομαι με όλη μου την ψυχή να μπορούσα να την ανακουφίσω με κάποιο τρόπο να της έπαιρνα τον πόνο. Την έβλεπα να σβήνει μπροστά στα μάτια μας και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Είναι πολύ κατακλυτικό το συνέστημα της αβοηθησίας όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και τον βλέπεις μπροστά στα μάτια σου να χειροτερεύει η υγεία του και να φτάνει στο τέλος, να σβήνει όπως γράφεις και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Είμαι συντετριμένη, είναι φυσιολογικότατο να νιώθεις συντετριμένη, αγάπη μου. Πραγματικά νιώθω ότι ο μόνος λόγος που δεν τα παρατάω είναι μόνο η σκέψη της μαμάς μου, ότι δεν θα ήθελε με τίποτα να εγκαταλείψω και ότι είναι ο μόνος τρόπος να την τιμήσω, καθώς εγώ και η αδελφή μου είμαστε η συνέχειά της. Αγάπη μου. Πρέπει να βρούμε νόημα μέσα στον πόνο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να βρούμε νόημα και αυτό το νόημα ότι εσύ και η αδελφή σου είστε συνέχεια της μαμάς σου και θα τιμήσετε τη μαμά σου με το να τα καταφέρετε να ξεπεράσετε αυτή τη τόσο δύσκολη συνθήκη είναι ένα σκεπτικό. Μια εκλογήκευση η οποία σε βοηθάει να αντιμετωπίσει αυτό το πολύ δύσκολο στάδιο του πένθους. Η μαμά μου ήταν μόνο 56 χρονών και στην κυριολεξία η χαρά της ζωής. Όλοι τη λάτρευαν. Αγάπη μου, είσαι πάρα πολύ τυχερή που είχες καλή μητέρα. Εξαιρετικά τυχερή. Η ψυχή της ήταν σαν 20 χρονών, πιο νέα από μένα σίγουρα. Έκανε την κάθε μέρα να αξίζει και σκέφτομαι πόσα πολλά είχε να ζήσει και μόνη της και μαζί μας. Ενώ παλιά δεν είχα σαν δεδομένο πλάνο να κάνω παιδιά, τώρα το σκέφτομαι πολύ. Μου έχει βγει σαν εσωτερική ανάγκη κάποια στιγμή να κάνω και εννοείται παράλληλα σκέφτομαι ότι αν όντως τα καταφέρω, δεν θα τα γνωρίσει ποτέ. Θα σου πω κάτι και άκουσέ με έτσι με προσοχή. Η περίοδος τώρα του πένθους δεν είναι κατάλληλη περίοδος για να πάρεις αποφάσεις ζωής. Για το αν θα παντρευτείς, αν θα κάνεις παιδιά, βεβαίως δικαιούσε να παντρευτείς, βεβαίως δικαιούσε να κάνεις παιδιά, βεβαίως δικαιούσε να πάρεις οποιαδήποτε απόφαση στη ζωή σου. Καλύτερα όμως, όταν περνάμε έτσι πολύ δύσκολες περιόδους, να μην παίρνουμε αποφάσεις, γιατί η κρίση μας δεν είναι καθαρή. Θα ήταν υπέροχη γιαγιά. Σκέφτομαι τι χαρά θα της έδινε να μεγαλώνουμε μαζί. Νιώθω ταυτόχρονα σαν 8 χρονών παιδί χωρίς τη μαμά του, αλλά και 80 χρονών γυναίκα ότι δεν περιμένω κάτι πλέον. Είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθεις και αυτά τα δύο συναισθήματα. Και το συνέστημα της απώλειας και το αίσθημα της εγκατάλειψης, γιατί η μητέρα σου δεν το έκανε επίτηδες, κανείς δεν αποφάσισε να αρρωστήσει και να πεθάνει νέος, όμως στην ουσία με το θάνατο της έχεις εγκαταληφθεί από αυτήν και ξαναλέω όχι επίτηδες. Και είναι και φυσιολογικό να νιώθεις ότι δεν περιμένεις κάτι πλέον, γιατί όταν πενθούμε ή όταν έχουμε κατάθλιψη, θα μιλήσω σε λίγο ξανά για τα στάδια του πένθους που έχουμε μιλήσει και σε άλλα βίντεο, και αυτό το βίντεο θα το βάλω στο playlist για το πένθος και μπορείς να δεις και τα υπόλοιπα, ίσως να σου είναι βοηθητικά. Το στάδιο της θλίψης στο πένθος έχει ταυτόσιμα στοιχεία με το στάδιο της, με την κατάθλιψη ως διαταραχή. Ποτέ δεν πίστευω ότι θα έχανα τη μαμά μου τόσο νέα. Κατανοητό. Κανείς δεν πιστεύει πως θα χάσει το γονιό του, πως θα χάσει το παιδί του, πως θα χάσει τον άνθρωπό του. Κανείς δεν το πιστεύει. Είναι κάτι που δεν μπορώ να ξεπεράσω. Το σκέφτομαι συνέχεια.
Παρόλο που προφανώς δεν ζουν όλοι οι άνθρωποι μέχρι τα 80, αλλά να μην φτάσει ούτε τα 60. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτή τη στιγμή να μην μπορείς να το ξεπεράσεις και είναι επίσης πολύ φυσιολογικό να το σκέφτεσαι συνέχεια. Είναι πολύ φυσιολογικά αυτά τα δύο συναισθήματα και αυτές οι δύο συναισθηματικές και νοητικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεσαι τώρα. Παράλληλα, νιώθω μεγάλη απομάκρυνση από τους φίλους μου, καθώς σε αυτή την ηλικία σχεδόν όλοι έχουν τους γονείς τους και αφιερώνουν τη σκέψη τους σε σχέδια για το μέλλον, δουλειές, σπουδές, διασκέδαση και προβληματισμούς, πράγματα τα οποία πλέον μου φαίνονται τόσο μακριά από εμένα. 2 μήνες μόνο, αγάπη μου, έχει που χάσες τη μαμά σου. Είναι φυσιολογικότατο να μην σε ενδιαφέρουν όλα αυτά που ενδιαφέρουν τα παιδιά στην ηλικία σου, τους φίλους σου, οι οποίοι δεν έχουν παρόμοιο ζήτημα. Πολύ φυσιολογικό. Ενώ ξέρω ότι οι φίλοι μου νοιάζονται για μένα, δεν με καταλαβαίνουν. Θεωρούν ότι μετά από 2 μήνες, για παράδειγμα, θα έπρεπε να ήμουν αισθητά καλύτερα, ενώ εγώ είμαι χειρότερα. Καθώς πλέον συνειδητοποιώ, όντως, τη μονιμότητα του θανάτου. Παλιότερα λέγαμε ότι το πένθος διαρκεί μέχρι 6 μήνες και μετά τους 6 μήνες εξακολουθήσει να υπάρχει το πένθος, τότε μιλάμε για κλινική κατάθλιψη, ενώ οι έρευνες οι καινούργιες λένε πως το πένθος μπορεί να διαρκήσει μέχρι και 1,5 χρόνο. Άρα 2 μήνες είναι πολύ μικρό, εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα για να έχεις ξεπεράσει το θάνατο της μητέρας σου. Συγγνώμη για όλες αυτές τις ανακατεμένες σκέψεις. Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι πώς μπορεί απλώς κάποιος να δεχτεί ότι απλώς κάτι τέτοιο συνέβηκε. Πώς μπορώ να συνεχίσω να ζω ενώ η μαμά μου έχασε τη ζωή της τόσο νέα. Ξέρω ότι δεν υπάρχει κάποια απάντηση και ότι οι αδικίες συμβαίνουν συνέχεια στον κόσμο, απλώς πλέον μου έχει γίνει έμμονη σκέψη. Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια που μας προσφέρεις και για τον χρόνο σου. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Ξαναλέω, είναι απολύτως φυσιολογικά όλα αυτά που νιώθεις και όλα αυτά που σκέφτεσαι. Δεν είσαι παράλογη, δεν είσαι αφύσικη, αντιθέτως, λειτουργείς απολύτως φυσικά. Ως απότοκο και απόρρια της πρόσφατης εξαιρετικά τραυματικής εμπειρίας που είχες, της σοβαρής ασθένειας της μητέρας σου που την είδες μπροστά στα μάτια σου να φθήνει, καθώς και της απώλειας της, είναι πολύ φυσιολογικό να έχεις όλες αυτές τις σκέψεις, να νιώθεις όλη αυτή τη μαυρίλα και να σκέφτεσαι πώς μπορώ να συνεχίσω εγώ να ζω ενώ η μαμά μου έχασε τη ζωή της τόσο νέα, πώς μπορώ να βρω εγώ νόημα στη ζωή μου ενώ η μαμά έχασε τη ζωή της. Ενώ προηγουμένως αναφέρεις ότι η σκέψη ότι εσύ και η αδερφή σου είσαστε συνέχεια της μαμάς σου σας δίνει το θάρρος για να την τιμήσετε συνεχίζοντας τη ζωή. Καταρχάς, όταν ένας άνθρωπος πένθει, χρειάζεται σεβασμό από τον εαυτό του και από τους άλλους γύρω του για να μπορέσει να βιώσει το στάδιο του πένθους, την κατάσταση αυτή του πένθους. Το πένθος έχει 5 στάδια. Όταν λέω σεβασμό, εννοώ να αφήσουμε έναν άνθρωπο να πενθήσει, να αφήσουμε έναν άνθρωπο να περάσει αυτά τα 5 στάδια, να μην τον σταματάμε από το πένθος, να μην του λέμε «έλα, πέρασαν 2 μήνες, έλα πάμε στο κλαμπ», «έλα, πέρασαν 2 μήνες, πάμε να διασκεδάσουμε», «έλα, πέρασαν 2 μήνες, πήγαινε να κάνεις μια νέα ερωτική σχέση». Όχι. Σεβόμαστε το χρόνο που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, είναι διαφορετικός ο χρόνος για τον κάθε άνθρωπο, αλλά τουλάχιστον διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες το πένθος. Ειδικά σε τέτοιες πολύ σοβαρές περιπτώσεις απώλειας γονιού σε τόσο νεαρή ηλικία, αφήνουμε τον άνθρωπο που πενθεί να βιώσει το πένθος του. Δεν του λέμε σχόλια του στυλ «δεν θα έπρεπε να πονάς», «δεν θα έπρεπε να στενοχωριέσαι», «δες τα πράγματα θετικά». Χρειάζεται το σώμα, η ψυχή, το μυαλό να περάσει από όλα τα στάδια του πένθους προκειμένου να διαχειριστεί αυτή την πολύ σοβαρή απώλεια. Ποια είναι τα στάδια του πένθους? Το πρώτο στάδιο είναι η άρνηση. Κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει ότι έχει χάσει το αγαπημένο του πρόσωπο και εσύ λες ότι προφανώς έχεις ξεπεράσει το στάδιο της άρνησης, γιατί λες ότι πλέον έχω καταλάβει τη μονιμότητα του θανάτου και είμαι ακόμη πιο στενοχωρημένη, άρα δεν βρίσκεσαι στην άρνηση. Ένα άλλο στάδιο είναι ο θυμός. Θυμώνουμε με τον εαυτό μας, θυμώνουμε με τον κόσμο, θυμώνουμε με τον Θεό. Μπορεί να θυμώσουμε ακόμη και με το πρόσωπο που έχει φύγει. Θυμός γιατί να γίνει αυτό. Και πάλι είναι ένα φυσιολογικό στάδιο. Μπορεί να θυμώσουμε τον εαυτό μας με την έννοια ότι δεν έκανα κάτι που θα μπορούσα να κάνω,
Για παράδειγμα, σκέψεις οι οποίες φυσικά δεν είναι λογικές, επειδή κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει εκ των προτέρων ότι μπορεί να επέλθει μια τόσο σοβαρή ασθένεια όπως ο καρκίνος και ότι ειδικά στο δικό του τον άνθρωπο θα έχει ως αποτέλεσμα να καταλήξει. Μετά είναι το στάδιο της διαπραγμάτευσης που σκεφτόμαστε αν έκανα κάτι τέτοιο, αν έκανα αυτό για παράδειγμα θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτό το που συνέβη και το πολύ άσχημο γεγονός της απώλειας της μάνας μου. Και στο στάδιο της διαπραγμάτευσης μπορεί να φταίξεις και τον εαυτό σου, να πεις για παράδειγμα δεν ήμουν τόσο καλή κόρη, δεν ήμουν τόσο φρόνιμη, ή την στενοχωρούσα και επειδή εγώ στενοχωρούσα τη μάνα μου, γι' αυτό η μάνα μου έπαθε καρκίνο. Είναι ένας γνωστικός μηχανισμός αυτός να πάρεις πάνω σου την ευθύνη για κάτι που έχει συμβεί και ο λόγος που μπορεί να το σκεφτείς αυτό το πράγμα είναι προκειμένου να σιγουρέψεις τον εαυτό σου ότι στο μέλλον θα είσαι πιο προσεκτική και δεν θα έχεις τέτοια πράγματα στη ζωή σου. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν εξαρτάται από εμάς πότε θα αρρωστήσουμε, δεν εξαρτάται από εμάς πότε θα πεθάνουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το προγραμματίσουμε, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε αν θα έχουμε μια ασθένεια η οποία θα μας οδηγήσει στο θάνατο. Υπάρχουν χίλιοι παράγοντες που εμπλέκονται, γενετικοί παράγοντες, περιβαλλοντικοί παράγοντες κλπ. Όμως σε καμία περίπτωση τα παιδιά μιας γυναίκας η οποία φεύγει σε ηλικία 56 ετών από καρκίνο δεν ευθύνονται για το θάνατο της μάνας τους. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Μετά το στάδιο της διαπραγμάτευσης επέρχεται το στάδιο της βαθιάς θλίψης, το οποίο προφανώς είναι το στάδιο που περνάς εσύ τώρα, που έχει παρόμοια συμπτώματα με αυτά της κλινικής κατάθλιψης, δηλαδή της πιο σοβαρής μορφής κατάθλιψης, που νιώθεις στενοχωρημένη, δεν έχεις όρεξη να κάνεις τα πράγματα που έκανες παλαιότερα, δεν βλέπεις το νόημα στο να κάνεις πράγματα που έκανες παλαιότερα, όπως να βγαίνεις έξω, να συναντιέσαι με τους φίλους σου κλπ. Δεν βλέπεις το νόημα του να ζεις εσύ ενώ η μητέρα σου έχει χάσει τη ζωή της και είναι γενικότερα αυτή η συνθήκη στην οποία είμαστε εξαιρετικά στενοχωρημένοι, εξαιρετικά μαυρισμένη η ψυχή μας επειδή χάσαμε το πρόσωπο που αγαπάμε. Όσον αφορά στο στάδιο της διαπραγμάτευσης που είπα προηγουμένως, νομίζω ότι όλες αυτές οι σκέψεις που κάνεις θα κάνω εγώ παιδιά τώρα που προηγουμένως δεν σκεφτόμουν να κάνω σαν συνέχεια της μητέρας μου κλπ. Ίσως εμπίπτουν και εκεί στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Και όταν περάσει ικανό χρονικό διάστημα, που για τον κάθε άνθρωπο είναι εντελώς διαφορετικό αυτό το ικανό χρονικό διάστημα, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική ψυχοσύνθεση, ο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικές ψυχοκοινωνικές συνθήκες, όταν περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα στο οποίο θα πενθήσεις, θα φτάσεις στο στάδιο της αποδοχής, που θα αποδεχθείς το γεγονός αυτό που συνέβη και στη ζωή σου, ότι η μητέρα σου έχει φύγει. Θα κάνεις ειρήνη με αυτό το γεγονός, δεν θα ξεχάσεις ποτέ τη μαμά σου, δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό σου η γλυκιά σκέψη της μητέρας σου που χαίρομαι, ξανά το λέω, χαίρομαι που είχες καλή μητέρα, γιατί δυστυχώς πολλά παιδιά δεν έχουν μητέρες που να είναι μητρικές. Από όσα γράφεις διαφαίνεται ότι η μητέρα σου ήταν εξαιρετικά μητρική. Θα αποδεχθείς την απώλεια της μάνας σου και θα πορευτείς τη ζωή σου έχοντας τον κανονικό σου εαυτό πίσω. Δηλαδή θα πάρεις πίσω τη ζωντάνια σου, θα πάρεις πίσω την όρεξη σου για ζωή και πολύ πιθανόν να ζήσεις τη ζωή σου με αισιοδοξία, με χαρά και με σκοπό, εφόσον γνωρίζεις πλέον από πρώτο χέρι ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη, να κάνεις την κάθε μέρα σου μοναδική και να παίρνεις τις καλύτερες δυνατές επιλογές για σένα και τους ανθρώπους που αγαπάς, ώστε να μην πηγαίνει χρόνος χαμένος σε άσκοπες στενοχώριες. Το πένθος όμως δεν είναι άσκοπη στενοχώρια. Το πένθος είναι χρήσιμη στενοχώρια. Είναι απαραίτητη στενοχώρια για να μπορέσει ο οργανισμός να επεξεργαστεί το σοκ που έχει υποστεί και από την ασθένεια και από το θάνατο και από την απώλεια και από την εγκατάλειψη που βίωσες αναποφευκτά με το θάνατο της μητέρας σου. Είναι φυσιολογικό να πενθείς αγάπη μου και συνέχισε να πενθείς. Αυτό που θα σου συστήσω έτσι προληπτικά είναι αν μπορείς να κάνεις ψυχοθεραπεία αυτό το διάστημα, αν μπορείς να έχεις συναντήσεις με κάποιο ψυχολόγο που να εξειδικεύεται σε θέματα πένθους, για να πάρεις κάποια συμπαράσταση, κάποια στήριξη, κάποια εξειδικευμένη βοήθεια στο να διαχειριστείς το πένθος καλύτερα. Αν μπορείς να το κάνεις θα ήταν ευχής έργο.
Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν πρόσβαση στην ψυχοθεραπεία. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν πρόσβαση, είτε λόγω οικονομικών ή κοινωνικών ή άλλων συνθήκων. Αν μπορείς όμως να έχεις πρόσβαση, εκμεταλλεύσου το. Στην Κύπρο, εξ όσο γνωρίζω, υπάρχουν σύνδεσμοι ανθρώπων που βοηθούν τους καρκινοπαθείς. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί σύνδεσμοι, οι οποίοι εργοδοτούν και ψυχολόγους, από ό,τι γνωρίζω, και σε κάποια νοσοκομεία που γίνεται θεραπεία καρκίνου εργοδοτούνται και ψυχολόγοι εκεί πέρα, και γενικότερα υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι εξειδικεύονται στο πένθος και εξειδικεύονται στη διαχείριση αυτής της τόσο δύσκολης περίοδου συναισθηματικά στη ζωή των ανθρώπων. Αν μπορείς να το κάνεις, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν σου λέω ότι έχεις ψυχολογικό πρόβλημα που πενθείς. Δεν σου λέω ότι το πένθος είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Όχι, το πένθος είναι μια απολύτως φυσιολογική, συναισθηματική και γνωστική συνθήκη την οποία βιώνει ένας άνθρωπος που έχει υποστεί την απώλεια. Έχεις την αγάπη μου. Έχεις μια πολύ σφιχτή, μεγάλη, νοερή αγκαλιά και από μένα και από όλους τους ανθρώπους εδώ στο κανάλι. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Σου στέλνουμε την ενέργεια μας την καλή, τη σκέψη μας. Καλή δύναμη, κορίτσι μου. Και έχω γνωρίσει γυναίκες οι οποίες έχασαν τη μητέρα τους έτσι σε πολύ νεαρή ηλικία, γιατί είναι πολύ νωρίς τα 25 να χάσεις τη μαμά σου, οι οποίες κατάφεραν στην πορεία μετά που πένθησαν, κατάφεραν να εξισορροπήσουν τα στοιχεία που είχαν μέσα τους, να διαχειριστούν το πένθος μετά που πέρασε η κατάλληλη χρονική περίοδος και να μπορέσουν να ζήσουν τη ζωή τους μετά το πέρας του πένθους, ξαναλέω, όσο καλύτερα μπορούσα. Το πένθος είναι μια απαραίτητη διαδικασία, ένα απαραίτητο στάδιο, το οποίο διαρκεί από 6 μήνες έως 1,5 χρόνο, είναι φυσιολογικό να το βιώνουμε, χρειάζεται να το σεβόμαστε και εμείς και οι άλλοι άνθρωποι γύρω μας και να το τιμούμε. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το πένθος. Εάν αποφύγουμε το πένθος, τότε θα πάθουμε μόνιμη κατάθλιψη. Άρα είναι απαραίτητο να το βιώσουμε. Λυπάμαι, αγάπη μου, που ταλαιπωρείσαι. Λυπάμαι. Life happens, η ζωή συμβαίνει. Death happens, ο θάνατος συμβαίνει. Μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Ο καθένας που σε ακούει τώρα, που ακούει αυτή την ιστορία τώρα και παρακολουθεί αυτό που βιώνεις τώρα, μπορεί να μην έχει βιώσει πένθος μέχρι τώρα, αλλά αύριο να βιώσει πένθος, μεθαύριο να βιώσει πένθος. Είναι απρόβλεπτα αυτά στη ζωή. Και γι' αυτό το λόγο ο ψυχοσωματικός μας οργανισμός έχει διαδικασίες οι οποίες μας βοηθούν να διαχειριστούμε τέτοια πολύ δύσκολα και στενάχωρα γεγονότα όταν συμβαίνουν. Έχεις την αγάπη μου.